Κωνσταντίνος Γουσίδης, ένας πολύ καλός συνάδελφος, γι' αυτό και μιλάμε στον Ενικό, που ενώ όλοι γυρίζουν την πλάτη τους στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις εκλογές, εσύ αποφασίζεις μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία να εκτεθείς. Λοιπόν, καταρχήν αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι κατά την άποψή μου δεν υπάρχουν ή δεν πρέπει να υπάρχουν επαγγελματίες πολιτικοί. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ή δεν πρέπει να υπάρχουν επαγγελματίες πολιτικοί, όλοι όσοι ασχολούνται με την πολιτική και με τα κοινά είναι ερασιτέχνες. Αυτό σημαίνει ότι η πόρτα της πολιτικής είναι θεωρητικά και θα πρέπει έτσι να είναι ανοιχτή για τον καθένα. Και ο καθένας πρέπει να έχει το δικαίωμα εντός εισαγωγικών, αλλά κυρίως τη θέληση να τη χτυπήσει και να τη διαβεί. Ειδικά τον τελευταίο καιρό, όπου όλος ο κόσμος ή περισσότεροι εξ ημών τέλος πάντων βρίζουμε τους πολιτικούς, βρίζουμε την πολιτική και την απαξιώνουμε, αυτό είναι το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε ως ενεργοί πολίτες, αν είμαστε δυσαρεστημένοι με κάποια πράγματα, είναι να προσπαθούμε να τα αλλάξουμε. Δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στο ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Ωραία, δεν είναι καλά. Εσύ τι κάνεις για να τα αλλάξεις? Πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να συμμετέχει και να προσπαθεί και να δίνει τον καλύτερο του εαυτό προκειμένου να αλλάξει κάποια πράγματα, αν θέλει να όντως να τα αλλάξει. Όχι μόνο κριτική. Κριτική αφιψηλού δεν πρέπει να γίνεται. Καλή κριτική. Αλλά από εκεί και πέρα θα στρεφτεί κάποια στιγμή το ερώτημα. Και εσύ τι έκανες για να αλλάξεις και να αντιστρέψεις μια κατάσταση που δεν σου άρεσε? Καθόμουν στον καναπέ μου? Όχι. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Πιστεύω ότι ο καθένας που είναι ένας νοήμων πολίτης πρέπει κάποια στιγμή, λιγότερο ή περισσότερο, να ασχοληθεί, δεν θα έλεγα με την πολιτική, θα προτιμούσα τον όρο με τα κοινά. Στη δική μου την περίπτωση τι έγινε? Εγώ έχω με τον Γιάννη τον Ιωαννίδη, με τον οποίο κατεβαίνω ως υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης, εδώ και πολλά χρόνια μια στενή σχέση. Από την πρώτη στιγμή που κατέβηκε υποψήφιος και με φώναξε στο επιτελείο του, όπου εργάζομαι στο γραφείο τύπου, είχα την ευκαιρία να βρεθώ στο πλευρό του, να είμαι κοντά του, και αυτό που με έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι η αγωνία του και η αγωνία του για τον τόπο και η επιθυμία του να προσφέρει κάποια πράγματα και να αλλάξει κάποια πράγματα. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς είναι να βρίσκεσαι συνέχεια στο πλευρό ενός πολιτικού, ας το πούμε έτσι, και να μπορείς να τον ακούς και σε ιδιαίτερες στιγμές του. Εκεί είναι που μοιράζει τους προβληματισμούς του, τα όνειρά του, τις σκέψεις του, πέρα από τον λόγο που εκφωνεί δημόσια. Λοιπόν, επειδή εγώ είχα αυτό το προνόμιο, αυτή την τύχη να είμαι στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή, και μοιραζόταν και με μένα κάποιες σκέψεις. Από τη στιγμή που μου έγινε η πρόταση, εγώ την αποδέχτηκα αμέσως χωρίς δεύτερη σκέψη. Όχι. Ότι θα εκτεθώ τώρα, τι πάω να κάνω και τι είναι αυτά, είναι για τους δημοσιογράφους. Εμείς οι δημοσιογράφοι, έτσι κι αλλιώς, εκτιθόμαστε κάθε φορά με κάθε ρεπορτάζ που γράφουμε και δημοσιεύεται στην εφημερίδα ή με κάθε τηλεοπτική μας εμφάνιση σε ένα κανάλι. Βρισκόμαστε εκτεθειμένοι στο κοινό. Άρα αυτό, ειδικά εμάς τους δημοσιογράφους, δεν πρέπει να μας φοβίζει καθόλου. Άρα για μένα δεν ήταν δύσκολη η απόφαση. Από τη στιγμή που μου έγινε η πρόταση, την αποδέχτηκα με μεγάλη μου χαρά, γιατί πιστεύω πραγματικά, και ανεξάρτητα των όποιων πολιτικών θέσεων, και επειδή πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το κοινοβούλιο, και πιστεύω ότι ο Γιάννης Ιωαννίδης είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη θέση του Περιφερειάρχη, επειδή μπορεί να προσφέρει πολλά και έχει τη θέληση να προσφέρει πολλά, αποφάσισα και εγώ να σταθώ στο πλευρό του και να ενώσω τις μικρές μου δυνάμεις στην κοινή προσπάθεια για το καλό της Μακεδονίας. Για πες μου τώρα, με την εμπειρία που έχεις ως δημοσιογράφος και στη ζωή σου γενικότερα μέχρι τώρα, πού πιστεύεις θα μπορούσες να βοηθήσεις, πού πιστεύεις ότι εδώ πρέπει κάτι να κάνουμε σε αυτή την περιφέρεια? Θα απαντήσω καθαρά ως δημοσιογράφος. Ο δημοσιογράφος τι κάνει? Ο δημοσιογράφος δεν ξέρει τίποτα και ασχολείται με τα πάντα. Ο δημοσιογράφος δεν γνωρίζει ένα θέμα, αλλά το ερευνά. Το ερευνά και βγάζει συμπεράσματα για το τι γίνεται. Πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω? Εκ πρώτης όψεως, επειδή δεν έχω απαντήσεις έτοιμες για το κάθε τι, γιατί δεν μου αρέσουν οι έτοιμες απαντήσεις. Αν τώρα είχα εδώ μια ολόκληρη λίστα με απαντήσεις για το τι θέλω να κάνω, θα ήταν ύποπτο. Λοιπόν, πώς μπορώ να βοηθήσω ως δημοσιογράφος? Να ερευνήσω τα προβλήματα που υπάρχουν. Αν με το καλό εκλεγούμε και ο συνδυασμός κερδίσει και ο Γιάννης Ιωαννίδης αναδειχτεί περιφερειάρχης, να δούμε, να εστιάσουμε, να μελετήσουμε πρώτα τα προβλήματα, τις καταστάσεις που υπάρχουν και να βγάλουμε συμπεράσματα για το πώς μπορούμε να παρέμβουμε στη συνέχεια και να βελτιώσουμε όσο δυνατόν περισσότερο κάποιες καταστάσεις για το καλό των ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη χώρα. Εσύ πώς τα βλέπεις τα πράγματα γενικότερα στην περιοχή μας?
Έχουμε θέματα. Λέει συνεχώς ότι θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Τελικά είναι τόσο απλό το θέμα. Έχω την αίσθηση ότι οι θέσεις εργασίας δημιουργούνται μόνο από το κέντρο. Πιστεύετε ότι μπορεί η περιφέρεια να δημιουργήσει από μόνη της έτσι με δράση που θα αναπτύξει θέσεις εργασίας? Ο Γιάννης Ιωαννίδης λέει ένα πάρα πολύ σωστό πράγμα. Τώρα πρέπει να σκεφτώ πώς ακριβώς του λέει, γιατί δεν το θυμάμαι. Αλλά λέει το εξής, ότι ο μόνος αγώνας που δεν μπορείς να κερδίσεις είναι ο αγώνας που δεν δίνεις. Λοιπόν, άρα ξεκινάμε από τι? Ξεκινάμε από την προσπάθεια. Με στόχο αυτό. Το ιδανικό θα ήταν να μπορέσουμε, πόσες θέσεις όσοι άνεργοι υπάρχουν, λέμε τώρα 500.000 στην Κεντρική Μακεδονία. Το ιδανικό θα ήταν να μπορέσουν να δημιουργηθούν 500.000 θέσεις εργασίας για να μην υπάρχει ούτε ένας άνεργος. Εξυπακούεται ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και σίγουρα δεν μπορεί να γίνει μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, αυτό που μετά είναι η προσπάθεια και η θέληση. Αν θέλεις να κάνεις κάτι, αν προσπαθείς, αν διεκδικείς κάποια πράγματα, σίγουρα μπορείς να τα πετύχεις. Αν όχι όλα, βέβαια, ένα μέρος εξ αυτών. Τώρα, το αν μπορεί να συμβάλλει η περιφέρεια, μπορεί να συμβάλλει με καταλυτικό τρόπο, θα έλεγα. Γιατί? Γιατί θα κληθεί να διαχειριστεί το νέο ΕΣΠΑ, το λεγόμενο ΣΕΣ, όπου θα δίνεται η βάση στην επιχειρηματικότητα και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο θα δεθούν διάφορα κονδύλια ευρωπαϊκά, τα οποία πρέπει να διοχετευτούν και να κατευθυνθούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Λοιπόν, αν μπορέσει δηλαδή να συμβάλλει η περιφέρεια σε αυτόν τον τομέα και να χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις και να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, κάτι θα έχει γίνει. Το χειρότερο όμως που μπορεί κάποιος να κάνει, μπορούμε να κάνουμε όλοι μας, είναι να λένε ότι γι' αυτό θα ευθύνονται άλλοι. Άλλοι μπορούν να το κάνουν, όχι εμείς. Ο καθένας πρέπει να συμβάλλει από το πόστο του, έτσι ώστε όλοι μαζί να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο μπροστά. Ποτέ δεν θα πετύχουμε τον τελειωτικό στόχο. Δεν υπάρχει τελειωτικός στόχος. Σκοπός είναι να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Αν μπορούμε μπήκε να βοηθήσουμε 10 ανθρώπους, θα βοηθήσουμε 10 ανθρώπους. Και αυτό κέρδος είναι. Μπήκε στο κλίμα της πολιτικής. Βλέπω, τα λες πολύ ωραία. Μπήκε στο κλίμα. Κοίταξε. Εγώ πιστεύω στην έννοια του ανθρώπου που έχει δώσει ο Αριστοτέλης ότι είναι ζώο πολιτικό. Ασχολούμουν έμεσα με την πολιτική όλα αυτά τα χρόνια, από μια άλλη σκοπιά βέβαια, ως δημοσιογράφος, συντάκτης και τα σχετικά. Το χώρος δεν μου είναι παντελώς άγνωστος. Κάτι λίγα πράγματα ξέρω. Πιστεύω ότι, όμως, ότι αυτό ισχύει όχι μόνο για μένα ή για έναν δημοσιογράφο, ισχύει για κάθε σκεπτόμενο και νοήμωνα άνθρωπο. Πώς είναι ο αγώνας μέχρι τώρα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Πολύ, πολύ κουραστικός. Σε διαβεβαιώνω ότι πολλές φορές δεν έχουμε χρόνο ούτε για να πιούμε ένα ποτήρι νερό. Κάθε σκουβαλά πρωί... συνέχεια μαζί σου μοιράζεις? Αν βρω χρόνο, μπορεί να δώσω σε μερικούς γνωστούς μου κάποια κάρτα. Το να κυκλοφορώ από καφέ σε καφέ και από μαγαζί σε μαγαζί και να λέω γεια σας, τι κάνετε, είμαι ο Κωνσταντίνος Γουσίβης, υποψήφιος κτλ. Αυτό, συγγνώμη, αλλά μου προκαλεί γέλιο, δεν θα το έκανα. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν κατακρίνω αυτούς που το κάνουν. Ο καθένας δίνει τον αγώνα του όπως μπορεί να το κάνει. Και από εκεί πέρα, τι είναι στον χαρακτήρα του καθενός. Εμένα αυτό δεν. Πώς κινείσαι, πώς κάνεις, πώς αυτοσυστήνεσαι? Τι δράσεις αναπτύσσεις εσύ προσωπικά για να σε γνωρίσει ο κόσμος? Εγώ αυτό που πρέπει να πω είναι ότι εξακολουθώ να εργάζομαι στο γραφείο τύπου του Γιάννη του Ιωαννίδη. Άρα εκεί δίνω τη βαρύτητά μου. Άρα έχω πολύ ελάχιστο χρόνο για να ασχοληθώ με την προσωπική μου προεκλογική εκστρατεία, που σε τελική ανάλυση δεν έχει και τόσο μεγάλο ρόλο, γιατί αυτό που μετράει είναι να κερδίσει η παράταξη. Και όπως προείπα, πιστεύω ότι ο Γιάννης Ιωαννίδης μπορεί να προσφέρει. Δεν παίζει ρόλο ο Κωνσταντίνος Γουσίβης προσωπικά. Ως άτομο παίζει ρόλο η παράταξη, κυρίως ο coach μας, ας το πούμε έτσι, που είναι ο Ιωαννίδης. Λοιπόν, εκεί πρέπει να δώσουμε τη βαρύτητα και όλοι μαζί ως ομάδα να κερδίσουμε. Ποιος θα εκλεγεί και ποιος δεν θα εκλεγεί είναι ελάσσονο σημασίας. Εγώ τι μπορώ να κάνω? Εγώ μιλάω σε όλους τους γνωστούς μου, τους έχω ενημερώσει. Από εκεί και πέρα ο Θεός βοηθός. Ο Θεός βοηθός. Και έτσι για να κλείσουμε κιόλας, τι πρέπει να πεις, τι θα έλεγες κάποιον νέο, για το στοίχημα είναι οι νέοι να σηκωθούν την Κυριακή να ψηφίσουν. Λοιπόν, τι θα τους έλεγες να τους κάνεις να σηκωθούν να ψηφίσουν τους νέους? Γιατί να σε ψηφίσουν, γιατί να ψηφίσουν Κωνσταντίνο Γουσίδη? Γιατί να ψηφίσουν εμένα, γιατί να ψηφίσουν γενικότερα? Γιατί να ψηφίσουν Κωνσταντίνο Γουσίδη? Θα τους πω το εξής, ότι εγώ έφυγα από αυτή την πόλη, από αυτή τη χώρα, 8 χρονών. Και πήγα στο εξωτερικό, όπου έζησα 15 χρόνια. Γύρισα όταν τελείωσα τις σπουδές μου, επειδή θέλησα να γυρίσω στην Ελλάδα
και στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα. Γιατί το έκανα αυτό? Μια χαρά ήμουν στο εξωτερικό και στη Γερμανία, θα είχα πολύ περισσότερες ευκαιρίες κτλ. Έζησα στην πιο ωραία πόλη της Ευρώπης που είναι η Βαρκελόνη και εκεί θα μπορούσα να ζήσω. Αγαπάω όμως πάρα πολύ την Ελλάδα και αγαπάω πάρα πολύ ειδικά τη Θεσσαλονίκη. Και ακριβώς επειδή αγαπάω αυτή την πόλη και αυτή τη χώρα, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου προκειμένου να τη βελτιώσω. Να βελτιώσω την Θεσσαλονίκη, να συμβάλλω στη βελτίωση, όχι να τη βελτιώσω εγώ ίδιος προσωπικά, να συμβάλλω στη βελτίωση της Θεσσαλονίκης και στη βελτίωση της Μακεδονίας. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα? Ότι επειδή ακριβώς έχω ζήσει 15 χρόνια εξωτερικό και έχω εμπειρία από διάφορες χώρες της Ευρώπης και το πώς λειτουργούν, και όχι απλά ως τουρίστες, έχω ζήσει και ξέρω τι γίνεται σε κάθε μέρος, ότι έχω προσλαμβάνω στις παραστάσεις τέτοιες που μου επιτρέπουν να ξεφεύγω από τα στενά τοπικιστικά όρια. Έχω, ας το πούμε έτσι, αν και δεν μου αρέσει να παίρνει αυτό το λόγο, ανοιχτούς ορίζοντες που αυτοί σίγουρα μπορεί να παίξουν κάποιο ρόλο στο πώς αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα, πώς συλλαμβάνουμε κάποιες ιδέες και πώς στη συνέχεια καλούμαστε αυτές τις ιδέες να τις υλοποιήσουμε.